μόλις βγήκατε, αθωθήκατε. Αθωθήκαμε, ναι. Θέλω το παιδί μου πίσω. Μου έχει φύγει όλη η δύναμή μου. Χωρίς αυτό δεν κάνω. Έχω πεθάνει, έχω δυνατήσει, δεν μπορώ χωρίς αυτόν. Η μάνα, ο πατέρας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες δεν κάνουν χωρίς αυτό. Δεν έχουμε φάει στο κλαντήριο μέσα, δεν μπορούμε χωρίς αυτόν. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δώσετε πίσω το παιδί μου. Χωρίς με αυτόν δεν μπορούμε. Έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη σήμερα, διότι οι εντολείς μου κατηγορούμενοι για το κακούργημα και το ποινικό αδίκημα της αρπαγής ανηλίκου από κοινού αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Με χαροποιεί ιδιαίτερως η απόφαση των δικαστικών αρχών, της κυρίας Ανακρίτρης και του κυρίου Εισαγγελέως Σπάρτης, καθώς επιβεβαιώθηκε η αρχική μας υπερασπιστική γραμμή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τέλεσαν σε καμία περίπτωση το ποινικό αδίκημα της αρπαγής ανηλίκου, καθώς με τη συνένεσή της η βιολογική μητέρα, η οποία υπευλήθηκε, ταυτοποιήθηκε ότι όντως αυτή ήταν η βιολογική μητέρα του ανηλίκου αγοριού. Η βιολογική μητέρα λοιπόν με τη συνένεσή της έδωσε σε αυτήν την οικογένεια το ανήλικο παιδί, διότι για αντικειμενικούς λόγους, οικογενειακούς, προσωπικούς και οικονομικούς, δεν μπορούσε να ασκήσει τα γονεϊκά της καθήκοντα. Την είχε εγκαταλείψει ο σύζυγός της και δεν μπορούσε η γυναίκα αυτή να μεγαλώσει το παιδί. Έδωσε λοιπόν στην ξαδέρφη της το παιδάκι, προκειμένου προσωρινά, μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματά της, να το μεγαλώσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που είχε. Κανένας δόλος λοιπόν αρπαγής ανηλίκου δεν υπήρχε, καμία αφαίρεση παιδιού δεν έγινε, η βιολογική μητέρα ήξερε και γνώριζε πολύ καλά πού βρισκόταν το παιδί της. Το παιδί της βρισκόταν με άτομα συγγενικά, με άτομα αγαπημένα, με άτομα οικείας αυτήν, με άτομα που οποτεδήποτε και οπουδήποτε θα μπορούσε να τα συναντήσει, να μάθει να δει πού βρίσκεται το παιδί της. Η υπερασπιστική μας γραμμή, όπως σας είπα, επιβεβαιώθηκε, είναι δεχτή από τις δικαστικές αρχές της Σπάρτης και είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι γι' αυτό.